Rumors spreading round that Texas town, but that truck outside the grains, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there. Got the time and attend to get yourself in. I hear a sight most every night, but now I might be mistaken. Γεια σας αδέρφια, βιτρίνες και φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα Αμερικανιά σαπουνάκι, ξερισματάραμε σαπουνάκι πολύ special, φοβερό πράγμα. Ζιγκάρι Man, The Rambler, σαπουνάκι made in USA. Αν και θα σας δείξω κάτι εδώ τώρα που διάβαζα στις, στις περιγραφές εδώ τριγύρω, στον περιφερειακό και... ανάθεμα κι αν είναι ούσα, μπορεί να είναι κιόλας, αλλά λοιπόν, Rambler, Ζιγκάρι Man έχει, είναι μια μανίτσα, πώς τη λένε να δεις, Heather Melton, αυτή λέει βγάζει το σαπούνι, είναι κοσμετολόγος, είναι cosmetic, πώς το λένε, formula creator και κάτι τέτοια. Η τύπισσα είναι, πώς το λένε, έχει γνώσεις, έχει πτυχίο δηλαδή κοσμετολογίας, και φτιάχνει τα αρώματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω και σε λίγο τι συστατικά και λοιπά έχει αυτό το συγκεκριμένο. Το σαπουνάκι είναι, πόσο είναι, που το μάτι του κλουζό, να βλέπω εδώ γιατί δεν βλέπω την τρίφλα μου. Μου φαίνεται είναι 5 ounces, 142 γραμμάρια, όπως γράφει και εδώ. Επί τη ευκαιρία από πάνω εδώ είναι τα συστατικά του, αν θέλετε να κάνετε πάυση να τα διαβάσετε. Περιέχει beef tallow, βοδινό tallow, πού το, κάπου εδώ το γράφει στα συστατικά, beef tallow είναι αυτό εδώ. Έχει και κάποια άλλα Ζιγκάρι Man, δεν είναι όλα της μετάλλου, έχει και κάποια τα οποία είναι και χωρίς, χωρίς τάλλο, είναι βεγανίσια δηλαδή. Από εδώ γράφει, τι γράφει εδώ, κάτι οδηγίες, ναι, και καλά πως να το κάνετε, πως να κάνεις μαρέγκα σε, σε μπολ και στη φάτσα, φάτσα lathering, σε διάφορες γλώσσες τώρα τέλος πάντων. Και το περίεργο που διάβαζα, γι' αυτό λέω, είναι αμερικάνικο, δεν είναι. Εδώ γράφει producer, αν και γράφει εδώ ότι produced by Ζιγκάρι Man, και μετά πιο κάτω έχει ένα, πώς το λένε, λέει, πώς το λέει να δεις, EU, European Agent, Barbieri Unity Σουρουλού. Τώρα και μετά γράφει UK Agent, το Saving Station, το κατάστημα. Τώρα για να λέει agent όπως το λέει εδώ, EU agent Barbieri Unity Σουρουλού, υποθέτω ότι θα είναι διανομή, θα εννοεί μάλλον, όχι κατασκευή. Οπότε πιστεύω να είναι Αμερικανιά και όχι Barbieri Unity Σουρουλού, Ιταλόπεδα, όχι ότι θα ήταν κάτι άσχημο αν ήταν Barbieri Unity Σουρουλού, αλλά λέμε, επειδή το διαφημίζουν ως τέτοιο, ως Αμερικανιά. Το συγκεκριμένο είναι ταμπάκο, βανίλια
και red fruit, και κόκκινα φρούτα, red fruit. Έχει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, φανταστικό. Τι περιέχει μέσα πρώτα να σας πω, όλο το χαβαλέ. Για να σας πω και για το άρωμα, τα έχω γράψει εδώ στο σκονάκι γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, περιέχει βανίλια, ταμπάκο, φράουλα, βατόμουρο, πιπέρι, σταφίδα, γλυκάνισο, καπνό, ταμπάκο, ναι, σανό, ό,τι να είναι, δαμάσκινο, τριαντάφυλλο, αμυρίς, αμυρίς, βανίλια, κουμαρίνι και τον καμπίνι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί αχταρμάς. Το άρωμά του είναι πολύ ωραίο. Αυτή η τύπησα που λέει, που έχει κάνει τα αρώματα της Ζυγκάρι Μαν γενικά, που φτιάχνει και ίδια τα αρώματα, και από ό,τι έχω δει στο YouTube και σε φόρουμ που έχω διαβάσει, κανένας δεν έχει παραπονεθεί για κάποιο άρωμα να μην ήταν ωραίο, γιατί η τύπησα φτιάχνει παρφουμέ και αρώματα γενικά, οπότε είναι πένα. Τουλάχιστον το συγκεκριμένο, το Rambler, είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα, έντονο θα έλεγα, είναι γλυκό άρωμα, περιέχει, δηλαδή το νιώθεις το ταμπάκο, τον καπνό, τη βανίλια, τη νιώθεις, τη βανίλια όχι τόσο πολύ, στο βάθος κήπος, αλλά τα κόκκινα φρούτα που λέει, δηλαδή φράουλες και κάτι δαμάσκινα και κάτι μπέρις και κάτι κολοκύθια μπέρις και ιστορίες που έχει μέσα, έτσι είναι ένα, μου θυμίζει σαν καπνό εμένα, καπνό βανίλια και γλυκό πορτοκαλομαντάρινο, έτσι κάπως περίεργο, αλλά όχι να είναι έτσι, να έχει την κιτρίλα και την ξυνίλα, ξέρω εγώ, του λεμονιού π.χ. Έτσι ένα πολύ γλυκό αρωματάκι. Και έρχεται και το ταμπάκο από καπάκι από πάνω, έτσι το κάνει σαν καπνιστό, αλλά έχει ωραίο το ταμπάκο. Όσοι είσαστε πουράκιδες και καπνίζετε πουρα, πιστεύω να το αγαπήσετε αυτό το αρωματάκι. Όχι ότι είναι καπνένιο, ότι είναι σαν ταμπάκο άρωμα, ένα σαπούνι, ξέρω εγώ, ταμπάκο, αλλά έτσι έχει αυτή τη γλυκάδα των φρούτων και τα, πώς το λένε, και τη βανίλια, και έρχονται όλα αυτά με το καπνού τη μυρωδιά και είναι μούρλια. Πάρα πολύ ωραίο. Το σαπουνάκι είναι demi σεζόν μαλακό, δεν είναι ούτε πολύ σκληρό, έχει μια περίεργη έτσι λασπέξ σύνθεση. Αν το πιέσω εδώ το γουβιάζω, όπως βλέπετε. Δεν είναι δηλαδή, πώς το λένε, σκληρόδες σαπούνι, είναι μαλακό, έτσι, μέτριο σαπουνάκι. Λίγο πιο σκληρό από το κρόπ, να το πω, κάπως έτσι. Οπότε θα το κάνω στο μπολάκι, θα το μπολιάσω. Θα το ρίξω στο μπολ. Ναι, οπότε Ζυγκάρι Μαν, για να δούμε. Φοβερό σαπουνάκι. Λένε ότι είναι. Το Rambler. Λοιπόν, πάμε να σας πω και τα υπόλοιπα. Μηχανούλα, σήμερα θα παίξω μπαλίτσα με μια αγαπημένη μηχανούλα που έγινε τελευταία, η Parker, η Variant. Φοβερό πράγμα, τρομερή μηχανούλα. Βαριά μηχανούλα, ωραία. Την έχω κάνει και review, άμα θέλετε να τη δείτε. Θα τις φορτώξω μία 7 η ώρα πράσινη. Μου φαίνεται είμαι στη δεύτερη χρήση, για να δω, ναι, δεύτερη χρήση της και τελευταία της. Ας τη φορτώξω και τώρα επί τόπου. Της έχω βγάλει το δαχτυλίδι της Parker και στις Mercur και στην Parker. Την έχω κάνει τριών τεμαχίων για να στεγνώνουν διαμπέρας, όπως βλέπετε, επειδή έχει την τρούπα, επειδή είναι τζούφιες μέσα για να μπαίνουν να βιδώνουν τα τζιβιτζιλίκια εδώ. Τα έχω βγάλει και όταν την πλένω για να στεγνώνει μωρέ μέσα, μην κάθονται νερά μέσα και σκουριάζει, δεν ξέρω και εγώ τι. Και όπως θα δείτε εδώ πόσο χοντρό είναι το πάχος του τυχώματος της Progress, βαρύ πράγμα, ωραίο.
Λοιπόν, 7 η ώρα πράσινη, δεύτερη κρίση της και τελευταία της. Και πολύ σκέφτομαι τελευταία να... Πώς το λένε, να τις χρησιμοποιώ μία για να τις πετάω, θα δείξει. Μέχρι στιγμής είμαι 2 και πέταμα. Σημάδια ολέ, απλά για να μας κάθονται τα νούμερα σωστά. Στο μέτρημα. Θα παίξω μπαλίτσα στη ρύθμιση 2. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα πάω. Συνήθως παίζω 1,5 σε αυτή γιατί είναι λίγο άγρια. Πιο άγρια από την Progress, τη Mercure. Αλλά σήμερα θα ξεκινήσω 2 και μπορεί το δεύτερο χέρι να το κάνω στο 1,5. Θα δούμε. Λοιπόν, Variant σήμερα με 7 η ώρα πράσινη. Πινελάκι. Θα παίξω μπαλίτσα με ένα ομεγκάκι. Πάρα πολύ ωραίο πινέλο. Πολύ χείρο. Μαλακό όμως πάρα πολύ. Αρκετά μαλακό. Το 81-151 και χρυμπάρι λέμε το πινελάκι, φοβερό. Pre-save-άκι θα παίξω μπαλίτσα φλοϊντάκι και after-save-άκι θα μαρινάρω με φλοϊντάκι μεντολάτο βιργορόσο, φοβερό πράγμα. Το απέκτησα πρόσφατα, ήθελα να δοκιμάσω και το βεργορόσο, είχα το σουάβε, το μαύρο και το genuine, πήρα και το βεργορόσο, δεν έχει τέρμα τόσο τέρμα μέντα όσο, γιατί και εγώ τα μεντένια δεν τα πω, όχι δεν μ' αρέσουν, δεν βάζω, αλλά δεν τα πολύ προτιμώ, αλλά το φλοϊντάκι είναι μούλια, είναι μούλια. Όπως βλέπετε εδώ έχω ετικετούλα Vintage, δεν είναι η δικιά του, είναι, την έχω τυπώσει, είναι χαρτάκι. Αλλά γιατί έχω βάλει αυτή, όπως έχω βάλει και στο κουτάκι, είναι η vintage εκδοχή του, η ετικέτα, η vintage εκδοχή του Floyd. Θα σας βάλω και μερικές φωτογραφίες να δείτε το παλιό Floyd, το παλιό Floyd της παλαιάς εποχής. Και είχε φοβερή ετικέτα. Είχε φοβερή ετικέτα. Δηλαδή, μ' άρεσε τόσο πολύ που την τύπωσα και την κότσαρα εδώ πάνω από το μπουκαλάκι. Και την έβγαζε που φαίνεται από ό,τι έβλεπα τότε. Γιατί αυτά είναι 150 ml, όπως γράφει εδώ και η καινούργια ετικέτα από μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι 150 ml. Τα έβγαζε σε μπουκάλια 300 ml. Είχα βρει κάτι είδα στο ίντερνετ εκεί, 300-330, κάτι τέτοιο, ml. Ό,τι να είναι. Οπότε φλοϊντάκι σήμερα μεντολάτο, όπως γράφει και εδώ. Τι γράφει? Μαγκολιάδο. Δεν ξέρω και ισπανικά. El genuino. Floyd. Τι λέει? Moderna. Σαν πως βλέπω. Moderna preparación. Να ξέρω και ισπανικά. Αντισέπτικα. Α, ήταν και αντισηπτικό. Τέλος πάντων, διαβάστε το όσοι είσαστε ισπανόφωνοι. Λοιπόν, φλοϊντάκι θα μαρινάρω σήμερα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό το φλοϊντάκι είναι τέτοιο. Και έμαθα ότι το μαύρο, αυτό εδώ, το Floyd, βγήκε discontinued. Δυστυχώς, το καταργήσανε. Το καταργούνε βασικά. Οπότε όπου το βρείτε τσιμπήστε το, γιατί άμα σας αρέσει το συγκεκριμένο, γιατί δεν πρόκειται να το ξαναβρείτε. Α, ωραίο πράγμα. Λοιπόν, οπότε το μαύρο βγήκε off. Έχω ευτυχώς ένα μπουκαλάκι αυτό εδώ. Αυτά αδέρφια, πάω να μουλιάσω φάτσα, πινέλα κλπ. Και επιστρέφω. Αδέρφια, να είμαι πάλι. Λοιπόν, πάω να κάνουμε μαρέγκα. Έκανα πρισεϊβάκι με φλοϊντάκι. Θα το ρίξω εδώ στο μπολ το σαπουνάκι. Θα βάλω αυτό στην άκρη. Να φτιαρίσω λίγο. Να πάρω αυτό έτσι σαν παρφέ παγωτό είναι. Έτσι πήρα μια ιδέα. Να το ρίξω εδώ στον πάτο του μπολ.
θα καθαρίσουμε και το φτιάρι. Μην το έχει μέσα. Το πιέσω εδώ ψυχολογικά στον πάτο. Το απλώσω έτσι λίγο για να κάνουμε τη μαρέγκα. Λοιπόν, έτοιμοι. Μούλιασα και το μεγκάκι εδώ. Είναι έτοιμο. Δεν θέλει και πολύ μούλιασμα αυτό, είναι τόσο μαλακό που και να το βουτήξεις που λέει ο λόγος και να ξεκινήσεις. Μια χαρά μαλακό είναι. Είναι από τα μαλακά πινελάκια της Ωμέγα, το συγκεκριμένο. Νεράκι. Ωραίο αρώμα, πολύ ωραίο. Φρουτοκαπνένιο. Και επειδή, πώς το λένε, οι περιγραφές γενικά των σαπουνιών είναι των εποχών, θα έλεγα ανοιξιάτικο προς το χειμωνιάτικο άρωμα. Πιο πολύ έτσι ανοιξιάτικο. Δεν το βαραίνει πολύ ο καπνός το ταμπάκο. Δεν μπορώ να πω το κάνει θεόβαρο για χειμωνιάτικο. Έχει ωραία ισορροπία τα αρώματά της που έχει βάλει μέσα η μανίτσα, η χέδερ. Έχει κάνει ωραία ισορροπία. Αν έχετε κι άλλα ζυγκάρι μαν, όποιος έχει ζυγκάρι μαν, γράφτε μου από κάτω αν σας άρεσε το άρωμα που έχετε πάρει. Αν είναι έτσι ωραία αρωματάκια γενικά. Βλέπω αρχίζει και εξαφανίζεται στον πάτο το σαμπούνι, οπότε θα πάω στη φάτσα. Μια κάτσε να ξαναβρέξω λίγο. Ω, τι ωραίο πινέλο. Εδώ έφυγε ένα κομμάτι σαπούνι από ό,τι βλέπω. Ας το βάλω στον μπολ. Βάλω λίγο νεράκι εδώ στο πινέλο. Και λίγο από την άλλη μπάντα. Λίγο ακόμα νεράκι.
Πιστεύω είμαστε κομπλέ. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πακεριά. Δεν βλέπω την τρίφλα μου. Εσείς θα το βλέπετε λογικά. Είναι στη ρύθμιση 2. Καλή ολισθηρότητα έχει. Αλλά δεν θα έλεγα ότι πιάνει και την ολισθηρότητα το DFS π.χ. Παρόλο που έχει τάλο. Νιώθω ότι, για να το περιγράψω έτσι κάπως, μου δίνει την αίσθηση ότι σαν να ξυρίζομαι με τη Ρο 41. Όχι σε, να το πω, όχι ότι αυτή είναι τόσο άγρια, σαν Ρο 41, σαν αίσθηση εννοώ. Με λίγα λόγια, από αυτά που έχω ακούσει, θα το περίμενα λίγο πιο ολίσθηρο το σαπουνάκι. Καλό είναι, ωραία ολισθηρότητα έχει, αλλά περίμενα κάτι παραπάνω. Όλα με έχει ζήσει τόπ σήμερα. Λόγω Αμερικανίας. Σαπουνιού. Λοιπόν, πρώτο χέρι έφυγε. Πάμε για βου ημίχρονο. Ενώ το νιώθω το τάλο τώρα, δηλαδή. Περίεργο πράγμα.
Θα κάνω στο 2 και το δεύτερο χέρι, δεν πειράζει. Δεν χαμηλώνω. Δεν βαριέσαι. Σπατουλαριστούμε εδώ. Λοιπόν, για πάμε. Βου ημίχρονο. Πού είμαι? Πρέπει να είμαι. Πρέπει να είμαι δύο, δεν βλέπω. Δεν βλέπω την τρίφλα μου. Ό,τι είναι. Λογικά, δύο θα είναι. Άου. Μπούζι! Ξέχασα να την βουτήξω στο ζεστό νερό. Τα έχει θερήσει βάρη, αν λέμε, δεν έχει μείνει τίποτα. Και στο δύο κιόλας. Φοβερή μηχανή. Και βαρύ πράγμα, ωραίο. Ένα ωραίο που έχει η Variant και η Progress είναι η παχιά μπάρα τους. Πολύ ωραίο πράγμα. Που τις κάνει έτσι ωραία αίσθηση όταν ξυρίζεσαι. Θα βάλω λουμάκι, να δω το σαπουνάκι αν έχει κάνει, αν μου έκανε έτσι λίγο τίποτα περίεργα. Λοιπόν, θα σας ξεβγάλω. Τραλα λουμάκι μπλοκ εδώ, όσμα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο λουμάκι. Είναι περίεργο να δω. Όχι, εντάξει, μια χαρά εδώ. Στο λαιμό να δούμε, εκεί είναι τα γλέντια. Α, όχι, εντάξει, μια χαρά. Όχι, κύριε. Απλά έβαλα να δω περί προστασίας έτσι τι παίζει, γιατί
Θα σας τα αφήσω 2-3 λεπτάκια και επιστρέφω. Ωραίο πράγμα. Α, ωραίο ξυρισματάκι. Ρίξουμε, πού είναι η Φλοϊντάρα, η Βιτατζιά, καλά δεν είναι Βιτατζιά, Βεργορόζο είναι, αλλά πώς το λένε, την κάναμε εμείς Βιτατζιά. Με το καπάκι εδώ μας φύγει, για πάμε, Φλοϊντάρα, ωραία πράγμα. Ωραία. Πολύ ωραίο. Α, να μην κάνουμε κατάχρηση. Λίγη κατάχρηση. Το φλοϊντάκι πάντα την τραβάει. Α, ωραίο πράγμα. Να κάνουμε και μπάνιο με φλοϊντάκι. Ωραίο πράγμα. Μαντολάτο, Βιργορόσο. Λοιπόν, αδέρφια, άλλη μια ξερισματάρα έλαβε τέλος. Λοιπόν, Ράμπλερ, καλό σαπουνάκι, ιδίως και το άρωμά του τα σπάει, το άρωμά του είναι φοβερό, προστασία αρκετά καλή θα έλεγα, δεν είχα τίποτα περίεργο, δεν είχα τίποτα τσουξίματα, ερεθίσματα, σουξουμούξου μανταλάκια από πρώτη επαφή δεν είχα τίποτα. Τώρα η ολισθηρότητα. Σε σχέση με την τιμή του και με τις φήμες που πέφτουν στο δίκτυο, θα το περίμενα λίγο πιο ολισθηρό. Αν μπορούσα να το συγκρίνω κάπως με κάποιο σαπουνάκι αμερικάνικο, επειδή είναι αμερικανιά, και τάλου, και τα λοένιο βέβαια, θα έλεγα ας πούμε με τα Moon Soaps που έχω που μου αρέσουν πάρα πολύ, θα έλεγα τα Moon Soaps είναι αρκετά πιο ληστήρα, πιο ληστήρα σαπούνια από αυτό, από το Messier Rambler, και μάλιστα είναι στην ίδια κατηγορία τιμής το Moon με αυτό, και αυτό δεν έχει κανένα 20, πόσο έχει αυτό, 22 λίρες μου φαίνεται έχει, εδώ το βρίσκω στην Αγγλία. Το Moon έχει 19, οπότε 19 λίρο, δηλαδή γύρω στο 20 είναι το Moon, 21-22 ευρώ πες, και αυτό έρχεται γύρω στα 24 ευρώ, 25 και, οπότε θα προτιμήσω κάποιο άλλο αμερικάνικο από αυτό, για το λόγο της ολισθηρότητας, όχι για τίποτα άλλο, δηλαδή το άρωμά του και η προστασία του ωραία είναι, πολύ ωραία, αλλά το άρωμά του είναι απίστευτο, όχι απλά ωραίο. Απλά ολισθηρότητα. Σε σχέση με τα Stirling, πάλι αμερικάνικα, θα έλεγαν στα ίδια. Για να μην πω ότι είναι καλύτερα τα Stirling και αρχίσουν και πέφτουν ντομάτες και γιαούρτια. Αλλά για μένα προσωπικά θα έλεγα ότι είναι ίδιο έτσι, στα ίδια πλαίσια με το Stirling. Που είναι αρκετά πιο φθηνό σαπούνι, έτσι εννοείται. Το Stirlingάκι. Το Moon δεν το συζητώ. Το ξεπερνάει για μένα αέρα πατέρα αυτό. Αυτά. Α, άρωμα έχει όμως πένα. Τρομερό άρωμα. Καλά λένε ότι αυτή η μανίτσα η κοσμετολόγος την φτιάχνει αρώματα σούπερ. Αυτά αρχόδια. Άλλη μια ξυρισματάρα έλαβε τέλος. Σας χαιρετώ, χαίρετε. Να κοίτα το πουλάκι.